Αύριο θα συγκληθεί εκ νέου η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων προκειμένου να δούμε αν τα μέτρα τα οποία πήραμε, τα οποία είναι μέτρα που αρκούν, θα χρειαστεί να έρθουν και νωρίτερα. Λίγες μόλις ώρες μετά τις ανακοινώσεις που έκανε ο ίδιος ότι τα νέα έκτακτα μέτρα θα ισχύσουν από τις 3 Ιανουαρίου, ο Υπουργός Υγείας αναγκάζεται να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι περιορισμοί να έρθουν τελικά νωρίτερα λόγω της έκρηξης των κρουσμάτων που αυξάνονται με καταιγιστικό ρυθμό. Αυτή τη στιγμή τα κρούσματα υπερβαίνουν τις 100.000 τα νερά κρούσματα. Κρούσματα τα οποία έχουν ξεκινήσει προ 15 ημέρου. Η δραματική ανατροπή της εικόνας που είχε η κυβέρνηση για την πορεία των κρουσμάτων φαίνεται και από τα όσα είχε πει μια ώρα πριν από τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αυτή τη στιγμή θα έχουμε μία εβδομάδα τελευταία του χρόνου με προσοχή, το τονίζω, με προσοχή, αλλά επιχειρήσεις θα επιβιώσουν, οι θέσεις εργασίας θα διασωθούν. Και με προσοχή θα πάμε την επόμενη εβδομάδα για να βάλουμε λίγο φρένο. Με το ρυθμό που τρέχει η διασπορά, οι υπολογισμοί που έγιναν για τα μέτρα τεινάχτηκαν στον αέρα. Τα πράγματα για την Ελλάδα είναι πιο δύσκολα από ό,τι είναι για την Αγγλία ή για την Ισπανία. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή ποσοστό εμβολιασμού περίπου 70%, η Ισπανία έχει περίπου 85% και η Αγγλία περίπου 90%. Ήδη στην Αττική το 70% των κρουσμάτων είναι όμικρον, ενώ στη Θεσσαλονίκη στη νέα μετάλλαξη ανήκουν 3 στις 10 μολύνσεις. Αμέσως μετά την εορταστική περίοδο είδαμε πολύ μεγάλο υλικό φορτίο. Τόσο υψηλό υλικό φορτίο στα λίμματα δεν έχουμε ξανακαταγράψει. Την άμεση λήψη μέτρων ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας, εξαπολύοντας πειρά στον Πρωθυπουργό για το ταξίδι του στα Ιωάννη. Με διπλασιασμό των κρουσμάτων σε μία μέρα, ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να συνεχίζει αμέριμνο στις διακοπές του. Να επιστρέψει σήμερα κιόλας να αφήσει τις ανοησίες για μεταχρονολογημένα μέτρα και να λάβει άμεσα τα ουσιαστικά μέτρα που τόσο καιρό ζητάμε και εμείς και οι επιστήμονες. Ο Πρωθυπουργός αναχώρησε χθες από την Αθήνα και θα επιστρέψει αύριο. Νομίζω αυτό και μόνο αναδεικνύει το πόσο ανάξιο σχολιασμού είναι η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στα 2,5 χρόνια που είναι πρωθυπουργός, οι μέρες εκτός του Μεγάρου Μαξίμου είναι ελάχιστες.